Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε σε ακόμα δύο τεφχάρε τη συλλογάρα Marvel Movie Collection. Μιλάμε για το τεύχος 56 και 57. Όπου εδώ εγώ δεν θα γκρινιάξω. Γιατί είναι Stark. Stark θέλω όσο παραπάνω γίνεται που θα προτιμούσα να το λε. Αλλά και εδώ είναι από ωραία σκηνή. Έχει μαζί και εκείνη τη βαλίτσα αυτά να σα δείξω τη φιγούρα εννοείται. Από εδώ, οκ, okay, έχουμε έναν τσιτάωρη, έναν στρατιώτη τον τσιτάωρη. Ωραίο γιατί νέα φιγούρα και αυτά. Και ναι, θα ήθελα ναι, να μπει στη συλλογή και αυτό σαν διαφορετικό χαρακτήρα. Ένα από του στρατιώτε όπου κάναν την πρώτη εισβολή, από του τσιτάωρη που κάναν την πρώτη εισβολή στην πρώτη ταινία των Avengers. Όπου ναι, ήταν η πρώτη ταινία των Avengers. Και ήταν απλά έτσι, Avengers. Αυτό. Η πρώτη ταινία όπου έγινε η πρώτη μάζοξη όλων μαζί, όπου ναι, καταλάβαμε πού πηγαίνει, που σοβαρεύει το πράγμα τη ε, Marvel. Λοιπόν, ότι έχουμε τώρα εδώ δύο πάρα πολλέ φιγούρε πριν τι δούμε. Ε, είναι αυτό που λέω ότι. Εντάξει, προτιμώ στο λε του Τόνι Στάρκ. Αν ήταν κάποιο άλλο χαρακτήρα, πάλι που έγκρινιαζα. Γιατί έχουμε αρκετού τσικού ε, Στάρκ. Όπου, οκ, okay, είναι τώρα πιόν, Την Ταγκουστίνη να την κατηγορήσει ίσα ίσα. Εγώ θέλω πιο πολύ να ευχαριστήσω την Ταγκουστίνη που, οκ, okay, έφερε αυτέ τι φιγούρε στην Ελλάδα. Αλλιώ δηλαδή θα τι βλέπαμε απ' έξω και θα τι φέρνουμε απ' έξω ή να ακριβοπληρώνουμε ή να κάνουμε οτιδήποτε. Ναι, η ντεαγκοστίνη είναι αυτή που σχεδιάζει τη συλλογή. Όπου, αν δεν κάνω λάθο, η ντεαγκοστίνη πρέπει να έχει βαρέσει και κανόνη πριν καιρό. Οπότε, ναι, πλέον δεν υφίσταται. Ε, αλλά, ναι, δηλαδή είναι ευκαιρία για την Δεαγκοστίνη να σέβεται ευκαιρία να αποκτήσουμε και εμεί αυτέ τι φιγούρε στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, σαν συλλογή. Οπότε, ναι, δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Ε, τουλάχιστον προ την Δεαγκοστίνη. Απλά πήρε πούμε, τα δικαιώματα, πήρε τη συλλογή και αυτά, ώρε στη συλλογή, κάπω έτσι, α το πούμε. Ε, Ωραίο, ο Τον Ιέρχεται στο Λido που είναι από το Iron Man 2. Όπου ήταν ωραίο το ωραίο. Εντάξει, όχι και από τα πιο ωραία, αλλά που μου είχε αρέσει γενικά ο Έρμαν και ο αγαπημένο μου. Ε, μου είχε αρέσει και ο Βίλεν εκεί, όπου δεν ξέρω, θεωρώ πω τον κάψανε σαν Κάτι γιατί ο Μίκη Ρουρκ, ο Μίκη Ρουρκ είναι, είναι δυνατό, είναι πολύ δυνατό ο Μίκη Ρουρκ. Εκεί έπαιξε τον Wii Plus και λίγο νομίζω ότι θα ήθελα να τον δω παραπάνω. Ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ένα από τη σκηνή που θα έτρεχε στο Sun Rally κάτι. Τι είχαν να κάνουν εκεί κάτι, έναν αγώνα αυτά, όπου εκεί έσκασε πρώτη φορά ο είπα και του κόψε τα μάκη στη μέση και αυτά, αλλά ευτυχώ. Ο Τόνι είχε τη στολή του μέσα σε αυτό. Έβαζε κουμπώνε τα χέρια του τη βαλίτσα και σιγά σιγά ξεκινούσε η στολή. Ήταν που ξεκίνησε να πειραματίζεται και να φτιάχνει πιο τούμπανε στολέ και τέτοια. Τώρα ποιο Μάρκ είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Ποιο Μάρκ ακριβώ είναι αυτό. Μπορεί να έχει φτάσει Μάρκ 10, να Μάρκ 7, 8, δεν ξέρω ποιο Μάρκ ακριβώ είναι εδώ. Ε, θα δούμε. Τι έχουμε στα πρώτα, θέλω να κάνω μια βόλτα στα περιοδικά και επειδή έχουμε σχετικό βίντεο με MCU, θέλω να σου πω παιδιά ότι Ωκ, okay, εντάξει, την Τετάρτη εγώ το είδα, αλλά ξέρω ότι ακόμα παίζει το Deadpool στου κινηματογράφου. Πρέπει εννοείται να κάνετε αυτή τη χάρη στον εαυτό σα όσοι δεν έχετε πάει ακόμα να δείτε το Deadpool 3. Έπω, πανέμορφη ταινία, πάρα πολύ γέλιο. Ε, σίγουρα δεν ήμουν έτοιμο για αυτά που είδαμε, δεν περίμενα να δω. Προσοχή, μην φάτε spoil, ούτε εγώ θα σα κάνω τώρα spoil. Ε, εννοείται αυτά που λέω είναι spoiler free, δεν θέλω να κάνω κάποια spoil για αυτά, αλλά και εγώ επειδή δεν έφαγα, δεν περίμενα να δω πράγματα που είδα και. Ναι, με έκανα να τριχιάσω, να πανηγυρίσω. Ήταν από τι λίγε φορέ που στην ταινία. Ναι, ρε φιλε, μπράβο, ρε φιλό, δεν περίμενα να το δω αυτό. Να, κάνω τέτοια που ναι, επειδή είναι Deadpool, δεν υπάρχει ζηγία στον κινηματογράφο. Συνέχεια κάθε λίγο γελά και αυτά με όλα τα αστεία. Ο Γούλβεριν που είδαμε ήταν πάρα πολύ ωραίος και επιτέλου Γούλβεριν με στολή κανονικά και αυτά. Αλλά είδαμε και νέου φίλου και παλιού φίλου και αυτά και η όλη φάση και το είδα έτσι σαν ένα ίστατο. Ί... Σαν ένα τελευταίο γενικά έτσι ένα ίστατο ευχαριστώ προ την Fox ή ένα δύο προ την Fox ή την εποχή τη Fox ή κάτι. Και είχε πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Δεν θέλω να πω παραπάνω σε αυτό. Ε, για να μην μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά λίγο αργότερα ή σε κάνα live ή σε αυτά ή σε, ε, σε επόμενο βίντεο. Γιατί θέλω να τα πούμε λίγο για τον Deadpool. Αλλά αυτά που είδα εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, Γιατί είχε και πάρα πολύ ωραία μηνύματα για την Fox και για αυτά. Και όχι, okay, αν πω παραπάνω, νομίζω θα κινηθούμε σε spoil. Οπότε είναι απλά πηγαίνετε, δίδεται τι. Όχι, okay, να πω και το στραβού το δίκιο να κάνουμε και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Σαν σενάριο, σαν αυτά, δεν ήταν και κάτι αού. Πολύ βασικό σενάριο, πάρα πολύ βασικό σενάριο. Αλλά όπω το έδωσε με την μπλοκή του και αυτά ήταν πάρα πολύ όμορφο. Οι μάχε ήταν πάρα πολύ όμορφε. Πολύ ωραία slow motion και αυτά. Οι χορογραφίε, όλα οι μάχε ήταν ήταν πάρα πολύ ωραίε. Σε κάποια σημεία έπιασα λίγο κακούτσικο CGI. Δεν ξέρω γιατί είναι το 2024 και σε τέτοια ταινία. Δεν ξέρω πώ το κάνανε και πίντε αυτή κάτι. Δεν ξέρω τι παίζει. Αλλά σε κάποια σημεία είδα λίγο κακό, λίγο κάκι στο CGI. Αυτά έχω μόνο να δώσω. Αλλά ναι, το fan service στην ταινία ήταν απίστευτο. Τρελό fan service. Αυτά. Δεν λέω παραπάνω γιατί μετά θα κινηθούμε σε, σε spoiler waters και δεν θέλω. Εδώ. Πάμε να δούμε σήμερα τη φιγούρα μα και αυτά που έχουμε. Επίση, εδώ μα πάει σε μια άλλη εποχή. Iron Man 2, στι πολύ αρχέ και αυτά, όπου είδαμε και τον War Machine. Όπου νομίζω ότι εδώ είχε εμφανιστεί λίγο μετά σαν Iron Patriot. Εκεί που είχε κάνει μια παρουσία, ένα show, η μια χαζομάρα που είχε. Εδώ νομίζω ότι είχε εμφανιστεί έτσι λίγο ο Iron Patriot, ο Ιδρύο Πατριώτη. Βγήκε το 2013, 11 χρόνια πριν. Όπα, ε, κάτσε ρε, τι λέω, το 2010. 14 χρόνια πριν, αυτό είναι το sequel, το Iron Man 3. 14 χρόνια πριν, παιδιά είμαστε εδώ. Στη δεύτερη ταινία. Ο Τόνιο εντάξει. Ε, Ριτς, λέει μπορεί τι είναι αλλογική. <laughs> Πεινάτος. Αυτό προς όπως. Ο σε βέβαιο είναι το της τη της στο Ποπαλάδιο. Ναι, ο ήρωος αναμετριέται με του προσωπικούς του δαιμόνες γιατί είχε και αυτά μέσα η ταινία. Ναι, σε μια προσπάθεια να αφήσει πίσω μια υπολογισμική παρακαταθήκη. Άρα και πόσο το θυμάται ο κόσμο ω χειροσκόπο γυναικοκατακτητή, ω εμπορόπλο ή πω τον προάγγελο ενό καλύτερου μέλλοντο. Πολύ ωραίο αυτό γιατί εδώ ήταν, είχε ζωήσει φάση με τα θράσματα που είχε μέσα του και αυτά. Την μόλυνση τέλο πάντων, όπου είχε στο σώμα του, που μετά το φτιάξανε και αυτό. Το τίμημα, η παρακαταθήκη, μιλάμε για τον άνθρωπο πίσω από την πανοπλία. Από το κόμικ στην οθόνη, αποστολή του Μονακό. Και έτσι ψηλοεπνεύτηκαν από εδώ μάλλον. Γιατί ήταν εκεί και με τη φόρμουλα και με αυτά. Εδώ και σε αυτή την ταινία, ναι. Σε αυτή την ταινία ήταν η πρώτη εμφάνιση τη Black Widow. Όπου κοιτάξτε πώ ήταν τότε η Black Widow. Μετά, δεν ξέρω, ε, λίγο έπεσε εδώ. Η πρώτη εμφάνιση εδώ ήταν πανέμορφη όπου ξεκίνησε να στείνεται και πιο έντονα η φάση με την Silt και αυτά πράκτορες από εδώ ξεκίνησε δηλαδή να δίνει σημάδια και αυτό το προηγούμενο αλλά νομίζω στο πρώτο ακόμα και καλά ψάχνανε την, το όνομα Strategy Homeland πως το λέγανε που ναι είναι τα αρχικά της Silt αλλά ναι που τους έλεγε κιόλας και ο Iron και, και η Pepper Potts που τους δούλευε ότι δούλευε τον Happy και τον έλεγε ότι πρέπει να όχι τον Happy τον ε, Κόλσον, Colson ο Φιλ ήταν ο Colson ήταν νομίζω ήταν τον δούλευε και τον έλεγε ότι πρέπει να αλλάξει το όνομα ή κάτι. Το επόμενο στάδιο, το ξεκίνημα, αναζητώντα νέε συγκινήσει, δεξιά. Το Tony Stark είναι πιο πολύ ένα πλούσιο καρδιοκατακτή. Οκ. Okay. Ή στο, στο 2 όμω το λέγει στον Fury. Στο 2 μπορεί να το λέγει στον Fury. Αλλά νομίζω ότι θυμάμαι να το λέγει στον Colson. Τα θεμέλια του franchise. Ναι, μετά την επιτυχία τη πρώτη ταινία. Ο σκηνοθέτη Ζων Φαβρό. Όπω το Ζων Φαβρώ, όπου είναι ο Χάπι, χρωστάμε τα πάντα για το MCU. Ήταν αυτό που ξεκίνησε το MCU. Ο Ζων Φαβρό, όπου είναι ο Χάπι. Και τώρα στον Τέτ που λέπεζε λίγο. Και εκεί είχε εννοείται τον ρόλο του. Λίγο ε, πιο πολύ σαν καμιό θα το έλεγα, αλλά ναι. Οι συνδέσει των χαρακτήρων, ο Stark, κάτω στο Marvel Studios, ωραίε φωτογραφίε και αυτά, τα Marvel Studios και τέτοια, η προσθήκη νέων χαρακτήρων. Ναι, εντάξει, το δάγκωμα τη χείρα, εδώ πω, Black Widow. Πω, πω, πω. Είναι η Black Widow, ναι, όπου η πρώτη εμφάνιση ήταν πολύ ωραία, έτσι, με με τέτοιο μαλλί και αυτά. Μετά λίγο στην πορεία κάπου το χάσαμε, λίγο χαλάσαμε, αλλά ο υπέρτατο Fury. ο Jim Rhodes, ο Nick Fury, πίσω από τη μόνη εδώ είναι η σκηνή που λέμε όπου και από αυτή τη σκηνή η και την δεν έχει το κράνο. Θα μπορούσαμε να το δούμε και με το κράνο έτσι έτοιμο να μπει, αλλά φοράει έστω τη στολή, βγαίνοντα από τι σκιέ. Όπου έτρεξε με δικό του αγωνιστικό και καλά, ή και ατομα, κάτι που δεν θυμάμαι. Τώρα έχει πάρα πολλά χρόνια, έχω πάρα πολλά χρόνια διαφημίσει την ταινία, αλλά θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Η ιερή αίθουσα, ήταν η αίθουσα με τι στολέ, όπου ναι, ποιο φαν του Άιρμαν δεν θέλει να φτιάξει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα από ποια εταιρεία θα είναι, τι θα είναι και πώς και κλίμακες και αυτά γιατί μιλάμε για λεφτά θα δούμε αλλά κάποια στιγμή το Armory του Iron Man με κάποια θέσεις από τις βασικές στολές θα ήθελα να το φτιάξω θα δούμε, θα δούμε, μάλλον για αυτό Toys συμπλύνουμε αλλά λεφτά λεφτά η εταιρεία έρθει στο τα ταξίδι των πανοπλιών αυτά πίσω εντάξει εννοείται έχουμε την αφίσα από το Iron 2 απλή, λιτή και απέριτη με αυτούς που πρέπει τους χαρακτήρες, πιο σκιασμένους, δεν ξέρω μήπως εδώ το είχε μαύρο γιατί ήταν και λίγο ψηλοσοβαρή φάση εκεί με, το, με τη αυτά. Δεν ξέρω γιατί έτσι αυτή η επιλογή με το μαύρο. Αλλά ναι. Και εδώ πάμε στην πρώτη ταινία των Avengers. Με τον Τσιτάουρη για φιγούρα, ναι, αλλά η πρώτη ταινία των Avengers. Εντάξει. Όπου ναι, αυτή η αφήσα για ένα καιρό διακοσμού σε το σαλόνι μου και μετά. Αλλά βασικά νομίζω το σαλόνι μου έχουν περάσει όλε οι αφήσει των Avengers. Ε, και τώρα α πούμε ακόμα διακοσμού το σαλόνι μου η αφήσα από το Endgame το Avengers στο Endgame, την τελευταία ταινία των Avengers στις πράξεις, 1,5 δις. Εδώ ξεκινήσαμε να, πέφτουμε, να παίζουμε με τα δις. Είχε καλέ τι πράξει, πολεμιστή στη Εντάξει, γιατί δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα, ήταν οι πολεμιστέ του Τζιτάουρη και βγάλαμε εννοείται και φιγούρα για να το έχουμε και αυτό που φαίνεται και ωραία φιγούρα. Πολεμιστέ στη Τάουρη. Μια άγρια αναμέτρηση με τη φυλή των εξωγένων τη Βολέων απειλεί την ανθρωπότητα με ολοκληρωτικό αφανισμό και προμηνύει την απαρχή μια νέα εποχή γεμάτη ένταση και τρόμου. Αυτό που λέμε εδώ, ναι ένα εναέρη μεταφορή, επίθεση στη γη. Έπρεπε απλώ να εμφανιστούν και να επιτεθούν. Λυσαλέα. Οκ, okay. αυτό το κόμιξ στην οθόνη. εισβολή. Εδώ, yeah, δεν ξέρω γιατί μα έχει αυτό το κόμιξ, αλλά ναι. Εξωγήνη εισβολή. Υπόδουλοι στο μίσο. Κατακτητέ. Οι εξωγήνοι διακρίνονται από μια αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια. Έχω πάρει σε Lego, σε τεράστιο σε τούμπανο Lego, έχω πάρει τον πύργο των Avengers. Όπου τον έχω καιρό, τον έχω. πες να τον έχω από τα... το χειμώνα τον έχω. Τώρα πότε θα φτιαχτεί, δεν ξέρω γιατί δεν αλέγω να το φτιάξει απλά να το αφήσει κάπου να το κρύψει κάπου. Θέλω να φτιαχτεί αυτό και κάπου να στηθεί. Και λόγω χώρου γενικά έχουμε πάρει αυτό που έχω πει μεγάλα Lego, μεγάλα μεγάλα Lego. Και να μια και ταιριάζει τώρα εδώ, έχω πάρει και τον πύργο των Avengers, όπω και την Daily Bugle και το Sanctum Sanctorum για να φτιάξω ένα mini διόραμα. Να βάλω μαζί τα κτίρια γιατί είναι σαν modulars ε, αυτά τα κτίρια. Πει το έχουν κάνει έτσι να μπορούν να κουμποθούν μεταξύ του. Και θέλω να το φτιάξουμε γιατί έχει εκεί και έτσι έχει και αυτέ τι σκηνέ, έχει και ένα τα μεγάλα που του κουβαλούσανε, Αυτή τη σκηνή με το Χάλκι έχει να αρπάζει ένα τέτοιο. Ε, μια συνήθιστη σχολή. Black Widow. Η σύγκρουση των δύο αδελφών. Ναι. Ο Λόκ και ο Κάπτερ έχουν τα αντιμέτωπη. Ήθελα να δούμε παραπάνω πράγματα για του Τσιτάουρι. Ε, να πει κάτι, ξέρει, είναι η τάδε φίλοι, Ήρθαν από εκεί κάτι. Μπορεί να τα λέει και εγώ να μην τα διαβάζω. Οκ. Okay. Η δημιουργία του σκηνικού, ο Chris Hemsworth Thor, οι στρατιωτικοί χειρισμοί, το Cleveland τα σπάει. Ο Hulk ετοιμάζεται να επιλογεί, καθώς η παραγωγή όδευε προς τελική ευθεία υπεύθυνη σχέση της χορογράφησης της κρίσιμης βολής. Ναι, το επόμενο σκηνικό ήταν ο μεγαλύτερο που εμφανίστηκε σε όλη την ταινία, μια και η σκηνή περιλάμβανε όλου του βασικού ήρωε και μια τεράστια ρίξη γέννη βολέων. Για υλικοτεχνικού και πρακτικού λόγου, τα γυρίσματα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη και έτσι μονάδα στην ένατη ανατολική οδό του κεντρικού Κλίβελαντ. Α, είσαι στο Κλίβελαντ! Στο γυρίστηκαν και okay, γιατί είναι στη Νέα Υόρκη τώρα προφανώ λίγο. Οκ. Okay. Άνε, λέει τη δύναμη. Πώ τα λέγανε αυτά. Δεν θυμάμαι πώ τα λέγανε αυτά τα μεγάλα που πετούσαν, α πούμε, που αφήναν του Ιτάουρι. Αυτά σαν και ψυχεφίδεται. Να πετάνε, ξέρω εγώ, σαν πιο μεγάλα σκάφη που ήταν ζωντανό αυτό. Και άφηνε του Ιτάουρι, πέφτανε από αυτό. Από αυτά, μάλλον γιατί και αυτά ήταν γιγαντιά. Όπου έχουμε και τέτοιο να φτιάξουμε στο Lego που σα είπα. Αλλά εντάξει, αυτό το έχει πιο μικρό, ναι, δεν μπορεί να το κάνει σε τέτοια κλίμακα γιατί αυτό ήθελε ένα ολόκληρο σετ να βγει μόνο γι' αυτό. Αλλά πώ το λέμε, Μπάση, όχι. Λεβιάθαν. Λεβιάθαν πριν πρέπει να τα λέγαν. Λεβάιαθαν, Λεβιάθαν τώρα που σα το προφέρω καθένα. Νομίζω ότι αυτά τα λέγαν Λεβιάθαν. Δεν ξέρω να λέω βλακίε. Το τεζεράκτιο, Ανοίξη, Οπλισμένη, Ορδή, Πολεμιστών, Εστιατόριο, Στη Να ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ένα κτηνόδη Λεβιάθαν. Κάνει την εμφάνισή του, μοιάζει να έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Λεβιάθαν πετάει πάνω από του δρόμου, κατασέβοντα ολόκληρα, αφήνοντα ακόμη περισσότερου τσιτάρου. Ναι, ναι, το λέει εδώ. Είναι αυτό. Ο Λεβιάθαν, που νομίζω ήταν παραπάνω από ένα, αλλά ναι. Και η πάρα πολύ ωραία αφίσα. Όταν είχαμε δει αυτή την αφίσα, εντάξει, την Ιάρκη να καταστρέφεται, λέγαμε τι θα δούμε, ρε φίλε. Λέγαμε τι θα δούμε, ειλικρινά. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια που, ναι, παιδιά, εδώ είναι η χρυσή εποχή τη Marvel, του MCU, μάλλον. Η χρυσή εποχή του MCU, τη Marvel, του Marvel Cinematic Universe, α πούμε. Ε, γιατί τώρα τελευταία είναι καλό το Deadpool 3, αλλά όλο το Face γενικότερα τελευταία πάμε από το κακό στο χειρότερο και έχει πολύ κράξιμο και στο Deadpool 3. Λέω ότι ξέρει τι. Και αυτό που είδατε και στα trailer δεν είναι spoil, ότι ήρθα εγώ να σώσω στη Marvel, είμαι ο Marvel Messiah, ο Marvel Jesus μάλλον. Είπε είμαι ο Messiah, αλλά μετά είπαμε ο Marvel Jesus. Iron Man 2, Tony Stark. Οπότε δεν θα δούμε στα κονταγράφημα από κάτω σε σχόλιο ποια ήταν η στολή που είχε, στο, ποιο Mark στολή ήταν που είχε μέσα που είχε μέσα ο χαρτοφύλακα. Χαρατοφύλα, ο είναι στο του βασικά μεταμορφωμένη και ω χαρτοφύλακα. Απλά είναι σαν χαρτοφύλακα ή σαν suitcase. Και εδώ το Τζιτάουρι, ο Τζιτάουρι, ο Τζιτάουρι έχει ωραίο βάψιμο. Είναι ιδιαίτερο. Αβέντε, εντάξει, Τζιτάουρι, όριο. Αυτό, πολεμιστή Τζιτάουρι. Δεν έχει κάτι παραπάνω ή κάτι ιδιαίτερο να δούμε εδώ. Αυτά θα τα κάνω λίγο στην άκρη για να ανοίξουμε πάντα όπω ανοίγουμε αυτά έτσι προσεκτικά γιατί έχουν 4 ζιλοτέιπ το καθένα και αφού κόπηκε το τελευταίο από εδώ για να δούμε και τις δύο φιγούρες μας όπου ναι μου αρέσει αυτό που βλέπω αν ήταν οποιοδήποτε άλλος χαρακτήρας αλλά ναι παιδιά ο Tony Stark είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας ο Iron Man ο αγαπημένος μου είναι ο σκεφτάς δεν ναι, θα πω τίποτα μπορώ να έχω μια συλλογή μόνο με Tony Stark και αυτά δεν θα έχω κανένα παράπονο είμαι στο ξέρω εγώ του Tony αν ήταν μπορούσε αυτή η συλλογή ας πούμε να βγει να βγει μια παρόμοια συλλογή που να έχει όλες τι στολέ και να φτιάξουμε αυτό το άρμορι με πιο οικονομικές Α πούμε, γιατί εδώ ναι, είναι πολύ πιο οικονομικέ φιγούρε και παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίε. Θα ξεκινήσουμε με τον ε, Τόνι, γιατί αυτό ήταν και το πρώτο τέχο που είδαμε σήμερα. Όπου το suitcase στη στολή του είναι πανέμορφο. Δεν ξέρω αν είχε κάτι για τα χέρια εδώ και τα κούμπονε μέσα, ή πίεζε εδώ και μπαίνανε, αυτό δεν θυμάμαι. Αλλά ακόμα και ο χαρτοφύλακα, ακόμα και η στολή του στο σχήμα suitcase, βαλίτσας όπω μπορούμε να το πούμε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και, και ο Στάρκ. Αλλά και ο Στάρκ είναι πολύ όμορφο. Και εδώ η στολή που φοράει, όπου είναι έτοιμο να μπει να τρέξει με το βράδυ του αγωνιστικό. Τι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα τι Δεν θυμάμαι αν ήταν μονοθέσιο, αν ήταν φόρμουλα ή αν ήταν κάποιο άλλο. Δεν θυμάμαι αυτό καθόλου. Δεν θυμάμαι. Αλλά στην πίστα του Μονακό, πε να ήταν μονοθέσιο. Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν έχω κάνει εικόνα. Ε, αλλά είναι πριν τον αγώνα τέλο πάντων. Με τα διακριτικά εδώ σε μεγάλο. και να γράφει Στάρκ. Ξέρω εγώ εντάξει περίοδο που κάποιο δεν κατάλαβε ποιο είναι ή κάτι. Το νούμερο 11 φοράει μπλε με μαύρο. Δεν ξέρω πώ και δεν επέλεξα να βάλει κόκκινο, κόκκινο με μαύρο, αλλά ναι, για κάποιο λόγο φοράει μπλε. Έχει ωραίο βάψιμο η φιγουρά. Έχει ωραίο βάψιμο. Έχει ωραίε σκιάσει και τέτοια. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω εδώ. Οκ, okay, σε κάποια σημεία έχει ξεφύγει λίγο μπλεδάκι. Θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο προσεκτική δουλειά, αλλά το μαύρο είναι μπαλόνι. Δηλαδή, αυτή και μόνοι μα μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα εδώ. Καλά, γενικά μπορούμε να κάνουμε πολλή δουλίτσα εδώ. Με παραπάνω highlights, με παραπάνω γοσάκια και τέτοια. Αλλά ναι, ακόμα και στο πρόσωπο έχει ωραία δουλειά. Δηλαδή και στο μουστου και αυτά, και στο μαλί του που έχει λίγα highlights για να φαίνεται και καλά, λίγο πιο ανοιχτό σε κάποια σημεία. Λίγο πιο σκούρο σε κάποια άλλα σημεία. Έχει και εδώ δουλίτσα. Και έχει πέσει και λίγο γοσάκι εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία φιγουρά του Tony Stark. Ναι, από τι ωραίε φιγουρέ του Tony Stark και μου αρέσει γιατί δεν είναι μόνο η φιγουρά κάτω μα έχει και τη στολή σε αυτή τη μορφή όμω. Οπότε δεν είναι ότι έχουμε μια σκέτη φιγούρα που συνήθω είναι λίγο πιο. είναι σκέτη οι φιγούρε με μια πόζα. Εδώ είναι έτοιμο να αγωνιστεί, έχει βγάλει όμω το κράνο. Δεν ξέρω αν ήθελα αυτή τη φιγούρα με κράνο ή όχι. Νομίζω πω όχι. Νομίζω πω με καλύπτει αυτό που βλέπω. Αλλά ναι, δεν μπορούμε να δούμε και πολύ καλά εδώ. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι κάτω από ταινία του Iron Man λόγω του ότι κάτω έχουμε το Arc Reactor του. Ωου, παίζει να είναι το... ή έχουμε ξαναδεί, δεν ξέρω, πες να είναι και το πρώτο που βλέπουμε εδώ να γράφει 2024 Οπότε εδώ κρατάμε μια αρκετά φρέσκια φιγούρα Μάγκες μου και κάτω 2024 μας λέει, τον Ιστάν εκδάξει τον κωδικό της και αυτά Ναι, 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 κρατάμε μια πολύ φρέσκια φιγούρα εδώ στα χέρια μας Νομίζω είναι η πρώτη, έχουμε ξαναδεί, δεν θυμάμαι Δεν θυμάμαι αν έχουμε ξαναδεί 2024 φιγούρα, αλλά ναι Πάρα πολύ ωραίος Πάρα πολύ ωραίος Ωραίο ο Τόνι. Πάμε και στον πολεμιστή Τσιτάουρι όμω, όπου εντάξει είναι, ήταν πιο γομάρια η Τσιτάουρι από του ανθρώπου, σαν κλίμακα, αλλά επειδή εδώ είναι στάση του τέτοια σκύβη και αυτά και με ανοιχτά πόδια, γι' αυτό ο Άιρομαν βγαίνει λίγο πιο ψηλό σε φιγούρα από αυτόν. Αλλιώ ο Τσιτάουρι νομίζω ότι ήταν ένα τσίκ κάνα κεφάλι πιο νορμάλ από τον πιο ψηλή από τον άμεσο άνθρωπο. Όχι ότι ήταν τίποτα θηρία τέρατα, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο πιο μεγάλη από έναν average άνθρωπο, από έναν μέσο άνθρωπο, α πούμε, ένα κομπλέ ύψου και αυτά. Δηλαδή παίζει τα δυο μέτρα, δυο κάτι να τα πιάνανε. Τώρα εντάξει, εδώ έχει ανοιχτά πόδια, είναι σκημένο και καλά έτσι χωρί να σιάβει γιατί σημαδεύει που είχαν αυτά τα περίεργα, τα ιδιαίτερα όπλα. Όπου έχει γίνει όλο παραδόξω πάρα πολύ ωραία δουλειά σε αυτό το όπλο. Γιατί βλέπω εδώ και τα νερά που κάνει και αυτά, για να το κάνουν πιο ρεαλιστικό, έχει γίνει πάρα πολύ ωραία δουλειά σε αυτό το όπλο. Πόπο το Τζιτάουρ, ο έχει πολύ ωραία φιγούρα. Γιατί εδώ έχουν κάνει highlights και αυτά έχουν κάνει πολύ ωραία μέσα και καλά για να το κάνουν πιο ρεαλιστικό αυτό. Σαν νερά και τέτοια εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Το όπλο έχει εξαιρετική δουλειά. Στο πρόσωπο, εντάξει, περίεργο πρόσωπο είχαν και φορούσαν και αυτό το χρυσό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε μέσα από τα μάτια. Βλέπετε, όπου μέσα, επειδή τώρα το φω δεν μα βοηθάει, μέσα φαίνεται και μάτι. Αλλά είναι μέσα από την πανοπλία, αλλά δεν το άφησαν έτσι. Κάνανε και μέσα μάτι, εννοείται. Δεν το άφησαν μέσα γκρι ή κάτι. Κάνανε και εδώ λίγο δουλίτσα με το πιο χρυσό χρώμα. Χα, όχι, προ το χρυσό είναι. Χρυσό χάλκινο, λίγο ναι. Δεν έχει χρυσό χρυσό, αλλά ούτε χάλκινο. Ε, μια μίξη τέλο πάντων αυτών των χρωμάτων έτσι. Ωραία, bronze. Ναι, bronze είναι το χαλκό κόπερ, ναι. Bronze, ξέρω εγώ. Κάπω έτσι το να με αυτό το χρώμα. Τα υπόλοιπα κομμάτια μου στο του είναι πιο ασημένια. Ε, Ασημίζουν και έχει αυτή τη μεταλλική υφή που μου αρέσει και αυτό και μου αρέσει όπω γίνεται το ξεχώρισμα τη μεταλλική υφή εδώ με το σώμα του όπου ναι, είναι η κανονική υφή, πιο μάτι υφή. Έχει γίνει εδώ ωραία δουλίτσα. Πόπου είναι πολύ ωραία φιγουρά του Τσινάουρι. Είναι πάρα πολύ ωραία φιγουρά. Και στα πόδια βλέπω ωραία δουλειά. Ακόμα και εδώ το καλούπι του έχει ζώρικο καλούπι. Και τα πόδια του όπω είναι. Βλέπετε το πόδι του πώ είναι. Έχει, έχει γίνει δουλίτσα σε αυτό το καλούπι. Πω, πω, πολύ ωραία φιγουρά. Ιδιαίτερο καλούπι. Και εδώ μέσα κάτι ωραίε αποχρώσει διαφορετικέ βλέπω. Ε, σε αυτό το κομμάτι που σαν εξωσκέλετο. Όχι, πρέπει να είναι κάποιο άρμορ αυτό που φοράει. Και εδώ να κρέμονται εδώ λίγο αυτά. Πε ήταν σαν chain mail, αυτό. Δεν ξέρω αυτό που κρέμονταν εδώ. Αλλά αυτή η φιγούρα, παιδιά του Τσιτάρ, με εντυπωσίασε πάρα πολύ και δεν το περίμενα. Εξ' κάτω έχει καφέ τέτοιο εδώ με λίγο χρυσό. Ε, και το όπλο και τα μπλε κομμάτια εδώ και το όπλο και τα χρυσά του με εντυπωσίασαν πάρα πολύ. Μπράβο, ρε, μπράβο, έχει πολύ ωραία φιγούρα του Τσιτάρ. Δύο πάρα πολύ όμορφε φιγούρε, μωρέ δουλειέ και αυτά. Δύο πάρα πολύ όμορφε φιγούρε για σήμερα. Και στο όπλο του μέσα, όχι, όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και το χέρι του όπω είναι εδώ κάτω με το λίγο μπλε, το άλλο χέρι ήταν μέσα στο όπλο. Πολύ ωραία δουλειά. Αυτή, αυτή είναι το 2023 εντάξει. Και αυτή η φρέσκια φιγούρα, όχι τόσο φρέσκια όσο η άλλη, αλλά και αυτή είναι από τι πιο φρέσκε. Είναι από το 2023. Και κάτω εννοείται έχουμε το σήμα των Avengers, γιατί είναι από ταινία των Avengers. Πολύ μου αρέσει αυτό ο ξεχωριστό που γίνεται που ακόμα και στι βάσει έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουν μια, μια απλή, μαύρη flat βάση. Τελείω υπόθεση. Κάθε από ανάλογο από ποια ταινία είναι, κάτω έχει την ανάλογη βάση. Πάρα πολύ ωραίε φιγούρε και οι δύο. Πάρα πολύ ωραίε φιγούρε και οι δύο. Αυτά. Αυτά πάρα πολύ ωραίε φορέ και οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ. Για το Σταρκ, ξέρω κάποιοι θα γκρινιάξετε γιατί είδου χαρακτήρα και αυτά. Διαφορετικά, μπορεί να γκρινιάζα και εγώ, αλλά επειδή είναι Σταρκ και είναι αγαπημένο μου, όχι, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά ναι. Πάρα πολύ όμορφα τέτοια, δηλαδή. Α, και εδώ βλέπω κάτι μοβάκια και τέτοια, όπου είναι αυτά πολύ μικρά για να μπουν. Αλλά έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά στο Τζιτάρι. Ακόμα και στο δά... δηλαδή όπω είναι εδώ. αυτό που βλέπω τώρα εδώ. Όπω είναι. Σε σχέση με το όπλο, ακόμα και στα δάχτυλα έχουν κάνει σωστή δουλειά. Βλέπετε πως είναι τα δάχτυλα που κρατάνε το όπλο. Δεν είναι, γιατί έχει παραπάνω δάχτυλα μάλλον τους Τάουρια από εμάς. Όχι, πέντε είναι, απλά είναι περίεργα τα χέρια του. Είναι μεγάλα, όχι, μάλλον σαν το δικό μας χέρι μοιάζει, απλά είναι λίγο μεγάλο το χέρι του και τον βολεύει να πιάσει καλύτερα το όπλο έτσι. Δηλαδή σαν να πιάναμε εμείς το όπλο εδώ ανάμεσα, ξέρω εγώ, έχει άλλη μορφολογία το χέρι του, όχι okay. Αλλά ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια μπήκε πάρα πολύ ωραία εδώ με το δάχτυλο, δηλαδή πατήσαν πάνω εδώ και φτιάξαν αυτή τη φιγούρα. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ και δύο το βλέπετε και εσεί, μου γράφετε κάτω στο σχόλιο ότι θέλετε. Εννοείται ότι έχετε να προσθέσετε από φάκτη αυτά και εννοείται την άποψή σα για τι φιγούρε και αυτά. Να ευχηθώ και πάλι να έχετε ένα όμορφο και για πρωινό, γιατί εννοείται με ένα και για κάτοικο special. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να είτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε, φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια που μας. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι. Και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτμων μελών του καναλιου.